Λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάζω το Xiaomi Redmi A2. Πρόκειται για ένα προσιτό κινητό τηλέφωνο κινέζικης κατασκευής, αλλά πολύ ποιοτικό. Έχει μεγάλη οθόνη 6,52 ιντσών high definition τύπου LCD. Διατίθεται σε τρία χρώματα, μαύρο, ανοιχτό γαλάζιο και πράσινο. Έχει μπαταρία 5000 μικροαμπερορίων, είναι αρκετά μεγάλη για την κατηγορία του. Επίσης, με τη συσκευασία δίνεται και φορτιστής, κάτι το οποίο, όπως είχαμε πει στην τελευταία παρουσίαση του Samsung Galaxy S23, δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να αγοράσουμε τον φορτιστή χωριστά. Ξεκινάμε με την αρχική ρύθμιση του τηλεφώνου. Επιλέγουμε τα ελληνικά, Ελλάδα, και συνεχίζουμε. Συμφωνούμε με τους όρους χρήσης. Εδώ να πούμε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι dual SIM, μπορεί να πάρει δηλαδή δύο κάρτες SIM, συν επιπλέον μια κάρτα μνήμης για επέκταση της χωρητικότητας αποθήκευσης. Με το κινητό φυσικά έχω πάρει και θήκη διάφανη, η οποία ταιριάζει καλά. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι έχουμε και την υποδοχή 3,5 χιλιοστών για ακουστικά, για τη σύνδεση ακουστικών με βίσμα. Θύρα USB τύπου micro B. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο USB-C στα καινούργια κινητά. Και φυσικά ταχεία φόρτιση 10 W. Εξοπλίζεται με 8 πύρινο επεξεργαστή. Έχει 2 GB μνήμη, η οποία είναι αρκετή για την κατηγορία του κινητού τηλεφώνου, αλλά για τα σημερινά δεδομένα είναι αρκετά λίγη. Συνολικό αποθηκευτικό χώρο 32 GB, ο οποίος είναι επεκτάσιμος μέχρι 1 TB μέσω της κάρτας microSD. Το λειτουργικό σύστημα είναι φυσικά το γνωστό μας Android, έκδοση 13. Τώρα θα κάνω μια σύγκριση σε σχέση με άλλα κινητά τηλέφωνα που έχω παρουσιάσει στο κανάλι μου όσον αφορά την κάμερα και γενικά τα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου. Σε αυτό εδώ το σημείο βλέπουμε ένα βίντεο από το Redmi A2 και κάνω μια σύγκριση με το Galaxy S6 που βγήκε το 2015 και με το Galaxy S23 που έχει την καλύτερη κάμερα. Κάποιοι βέβαια θα πείτε ότι μια σύγκριση είναι άτοπη, καθώς το S6 ήταν το 2015 η ναυαρχίδα της Samsung, αλλά η κάμερα έχει μείνει ακόμα στα επίπεδα του 2015. Ίσως και νωρίτερα. Ο ρυθμός λήψης είναι στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο για το A2, ενώ το S6 το 2015 είχε δυνατότητα λήψης 60 καρέ το δευτερόλεπτο όσον αφορά το βίντεο και την κύρια κάμερα φυσικά. Επίσης, έβγαλα φωτογραφίες με τα κινητά, τις έχω κάνει zoom 30% και για να φανεί διαφορά φυσικά πρέπει να δείτε το βίντεο σε μεγάλη οθόνη ώστε να είναι εμφανής η διαφορά ανάμεσα στην ποιότητα των φωτογραφιών. Εδώ να πούμε ότι το S6 έχει δυνατότητα λήψης 16 MP ενώ το A2 στα 8 MP αντίστοιχα. Και στο διάγραμμα που βλέπουμε έχω καταγράψει το χρόνο φόρτισης σε σχέση με το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας. Ο χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει η μπαταρία του κινητού από το 5 στο 100% είναι περίπου 2,5 ώρες. Όσον αφορά τη διάρκεια χρήσης του κινητού, δεν θα αναφέρω στοιχεία, καθώς ο χρόνος αυτός εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και έχει να κάνει με την χρήση που κάνει ο κάτοχος. Συνοψίζοντας λοιπόν, το Redmi A2 είναι μια οικονομική λύση για κάποιον που θέλει να έχει ένα smartphone με όλες σχεδόν τις λειτουργίες σε προσιτή τιμή. Η κάμερα είναι ικανοποιητική και αυτό που μένει να δούμε είναι με την πάροδο του χρόνου κατά πόσο το κινητό θα μπορεί με τις αναβαθμίσεις των εφαρμογών να σηκώσει σε εισαγωγικά τις εφαρμογές και να λειτουργήσει αξιόπιστα και γρήγορα. Εάν είστε κάτοχος αυτού του κινητού, μπορείτε ευχαρίστως να γράψετε στα σχόλια την άποψή σας για το συγκεκριμένο και αν σας άρεσε το βίντεο φυσικά μπορείτε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Είμαι ο Αλέξανδρος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!